την άποψη πως η ανάγκη για καλύτερες υπηρεσίες καθαριότητας στην πόλη χρησιμοποιείται ως άλοθη από τη Δημοτική Αρχή για να προχωρήσει με γρηγορότερους ρυθμούς την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ, που πραγματοποιεί την τρίτη παράσταση διαμαρτυρίας στο Κεντρικό Δημαρχείο την ώρα της προγραμματισμένης διαπεριφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση αυτή, όπως ανέφερε η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ο Τάιο Ανίνων, Τίνα Ζέκα, η Δημοτική Αρχή προτίθεται να χρησιμοποιήσει το επιχείρημα της αναμόρφωσης προϋπολογισμού. Όπως έκανε και στην Οικονομική Επιτροπή και εκ του νόμου, η εισήγηση εγκρίνεται υποχρεωτικά. Ο Σύλλογος ΟΤΑ καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης να απέχουν από τη συνεδρίαση ώστε να μην υπάρχει απαρτία, επομένως να είναι αδύνατη η έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση του έργου της αποκομιδής. Όλα αυτά γιατί? Για να δαπανηθούν, για να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου με 200.000 ευρώ τελικά, χρήματα που θα χρειαζόταν για να προσληφθούν ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 66 εργάτες καθαριότητας για τρεις μήνες. Όσους μήνες δηλαδή θα μπει και ο ιδιώτης. Για να δοθεί σε ιδιώτητη τελικά οι δημοτικές ενότητες Παμβότιδας του Μπιζανίου και οι κοινότητες Εξοχή, Καρδαμίτσια, Σταυράκη, Μάρμαρα, Ολυμπιάδα και Νεοχωρόπουλο. Αντίστοιχη ταχύτητα και αξιοποίηση βέβαια των νομοθετημάτων που παρέχει ο νόμος δεν έχουμε δει ακόμα για το γάλα και για τα μέσα ατομικής προστασίας που ένα χρόνο μετά δεν έχουν αποδοθεί στους εργάτες. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, αξιοποιώντας και την πανδημία, κυβέρνηση και δημοτική αρχή ράβουν το κουστούμι των ιδιωτικοποιήσεων στα μέτρα των επιχειρηματιών της διαχείρισης απορριμμάτων και στέλνουν το λογαριασμό στον λαό. Η αναντήρητη ανάγκη, γιατί περί αυτού πρόκειται, για καθαρή πόλη, δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιείται σαν άλοθη για ιδιωτικοποιήσεις. Η ικανοποίηση των αναγκών που φορούν στην δημόσια υγεία και στην ασφάλεια του λαού δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο κερδοφορίας επιχειρηματιών. Οφείλουν να χρηματοδοτούνται από το κράτος και να παρέχονται απρόσκοπτα και δωρεάν σε όλους. Ο ταμείας του Συλλόγου ΟΤΑ Γιάννης Τσαρακλής αναφέρθηκε στη σημασία διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα ευαίσθητων υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης για τους πολίτες όπως η αποκομιδή, ενώ για ένα οργανωμένο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής σε πλήρη σύμπνοια. Με την κυβέρνηση έκανε λόγο ο Χρήστος Μεντής από την παράταξη Ενότητα. Και μία απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή με μειωμένη πλειοψηφία. Απλά το φέρνει για να το φέρνει. Ευελπιστούμε ότι ο Δήμαρχος θα σταματήσει αυτή την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και να προχωρήσει σε τετράμινες συμβάσεις που του δίνει το δικαίωμα ο νόμος για τον κορονοϊό και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει για μόνιμες προσλήψεις. Τώρα, αυτή η απόφαση που πήραν στην Οικονομική Επιτροπή νομίζω ότι είναι μια πολύ βαριά απόφαση με υπαρκτή πλειοψηφία. Εδώ και 30 χρόνια θεωρούμε ότι σήμερα είναι η πιο προβληματική περίοδος που περνάει με την καθαριότητα. Στον οδοκαθαρισμό, στα ογκώδη αντικείμενα και στην περισυλλογή των απορριμμάτων. Και αυτό γιατί η Δημοτική Αρχή έχει στόχο την ιδιωτικοποίηση και το εμφάνισε με το που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου. Πέρασαν 9 μήνες. Λίγους μήνες έλεγε τότε ότι θέλω για να προχωρήσει η διαδικασία ανασυγκρότησης της υπηρεσίας. Όμως ο στόχος είναι πιο μακρύς και είναι η πλήρη ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας.